πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Είσαι ένας άνθρωπος που το πάλεψε το θέμα, το έφερε στην επιφάνεια μαζί με την κυρία Σουφλή. Το έχουμε δείξει. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα, τι μπορεί να γίνει? Καταρχήν να πω ένα μεγάλο μπράβο σε εσάς και στην εκπομπή σας. Δεν χρειάζεται να μου το πείτε. Χρειάζεται, δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο τα αυτονόητα να επιβραβεύονται. Και το λέω αυτό γιατί όταν 247 βουλευτές της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περίοδου δεν καταφέρνουν να πείσουν την ελληνική πολιτεία να εφαρμόσει τον νόμο της Μελίνας του 89, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τεράστιο έλλειμμα δημοκρατικής λειτουργίας. Αυτό είναι σοβαρό, πολύ σοβαρό. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω και να σταματήσω είναι ότι η μνήμη απέναντι στην οποία επιδεικνύουμε μία επιλεκτικότητα και αν θέλετε κάτι, μία μη υγιή αντίδραση στα θέματα ανάκλησης της μνήμης, της ιστορικής μνήμης, επιφυλάσσει όχι καλούς ιονούς για το μέλλον. Όταν ζούμε σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης ενός συστήματος που τη γέννησε αυτή την κρίση, γιατί η κρίση οικονομική δεν ήρθε από το υπερπέραν, ούτε είναι θεόσταλτη. Είναι μια κρίση του συγκεκριμένου οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού συστήματος. Και του Κίσιγκερ. Αυτή λοιπόν η κρίση δημιουργεί ανασφάλειες στις κοινωνίες, κατακερματίζει τον κοινωνικό ιστό και βέβαια ως πρώτη έκφρασή του είναι το έλλειμμα αλληλεγγύης. Σε ό,τι αφορά, αυτό κλείνω σε ό,τι αφορά με το θέμα της Μακρονήσου. Και είναι υπόθεση όχι απλά της πολιτείας ή αν θέλετε της εκάστατης πολιτείας. Εγώ είμαι στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω άλλη στάση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για αυτό το ΠΑΣΟΚ. Θα συνεχίσω ως ενεργός πολίτης να δίνω τη μάχη. Λοιπόν. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος, θα ήθελα να επισημάνω και να καταδικάσω τον όρο λαθρομετανάστης. Δεν υπάρχουν λαθροί άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη που μας ανήκει. Ανήκει σε όλους μας. Υπάρχουν λαθροί εμπορεύματα. Εγώ θα έλεγα το εξής, ότι αν σε αυτό το ερώτημα, το δίλημα, το οποίο είναι πολύ σάπιο, έολο, πόσους χωράει αυτή η χώρα, εγώ θα έλεγα πόσα χωράει η τσέπη όλων όσων εκμεταλλεύονται με τον πλέον άγριο και απάνθρωπο τρόπο αυτούς τους ανθρώπους που πολλές φορές ως βουλευτής του νομού Σερών δεχόμουν στο πολιτικό μου γραφείο επισκέπτες, κατοίκους των Σερών, αγρότες, οι οποίοι θέλαν στη δούλεψή τους στα καπνά, στα ζώα κτλ. Πολίτες, οι Έλληνες δεν πηγαίνανε, τα παιδιά των Ελλήνων δεν πηγαίνανε και με παρακαλούσαν να επισπεύσω τις διαδικασίες καθόδου των Βουλγάρων και των Ρουμάνων πριν γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να τους βάλουν στα χωράφια. Ακριβώς. Θέλω να πούμε λίγα λόγια, όπως και στη δούλεψή τους. Και ξαφνικά υποκριτικό το τρόπο, μιλάμε για μία ανοχή, για ρατσισμούς κτλ. Λοιπόν. Εγώ θα έλεγα λοιπόν, σε ό,τι αφορά το θέμα των μεταναστών, η Ελλάδα. Σας παρακαλώ, κλείστε όμως. Γιατί μακρηγορείτε και πρέπει να τελειώσει. Okay. Εγώ θα πω στο θέμα των μεταναστών. Θα πρέπει ως συντεταγμένη πολιτεία, αλλά και ως κοινωνία των πολιτών, να δούμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Η πρόταση την οποία εγώ κάνω ως πολίτης και ως μέλος του ΠΑΣΟΚ, πέρα από τις προσπάθειες που γίνανε μέχρι στιγμής για τον τρόπο διαχείρισης αυτού του τεράστιου προβλήματος, πρώτα και κύρια θα πρέπει ο κόσμος να είναι καλά ενημερωμένος και οι εκπομπές αυτές βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση να ακουστούν όλες οι φωνές και κυρίως πριν κλείσω να πω ότι δεν βρίσκω τον αντίπαλο στον κύριο Μιχαλολιάκο, τον εχθρό στη Χρυσή Αυγή. Τον βρίσκω στον εαυτό μου, στα δικά μου λάθη, στις δικές μου ευθύνες και αναφέρομαι στο σύνολο του πολιτικού συστήματος. Κύριε Καζανέβα. Λαός χωρίς μνήμη δεν έχει μέλλον. Με αυτή την έννοια θα πρέπει να θυμόμαστε και τη Μακρόνησο και αλλά και τις άλλες ακρότητες. Και εγώ είμαι περήφανος γιατί η δεκαετία του 80 έκλεισε αυτές τις πληγές χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μέσα από τις μνήμες δεν διδασκόμαστε και δεν προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι σαν μια οντότητα και μια ενότητα. Εδώ με τον αγαπητό μου το φίλο τον Άρη τον Μουσιώνη, που είναι και πολύ καλός φίλος του γιού μου και αλληλογραφούν και μαζί, θα μου επιτρέψει να έχω μια μικρή διαφορά ως προς το πόσοι χωράνε σε αυτή τη χώρα. Εδώ είναι η ομορφιά στη διαφορετικότητα. Έχουμε μικρή διαφορετικότητα. Έχουμε 2 δισεκατομμύρια, ένα δισεκατομμύριο λιμοκτονούντες σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ στην Ιφίλιο. Αυτό το 1 δισεκατομμύριο πραγματικά είναι υποκείμενο, θα πρέπει να γίνει υποκείμενο μέρημνας του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος που το εξέθρεψε και το έφερε εκεί που το έφερε.
Δεν είναι η Ελλάδα η μικρή πληνέδημος Ελλάς εκείνη που μπορεί να λύσει το πρόβλημα υψωροκόστενα όλου αυτού του συστήματος. Άλλωστε δεν είναι και αριστερή άποψη, για να μιλήσουμε και στη γλώσσα που κατανοούμε και καλύτερα, δεν είναι αριστερή άποψη η φιλανθρωπία. Η φιλανθρωπία δεν λύνει προβλήματα. Μες. Το παγκόσμιο κράτος οφείλει να δώσει λύση στο πρόβλημα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να συγκεντρώσει 1 δισεκατομμύριο λιμοκτονούντες και όρθιους να τους βάλετε σε αυτά τα 138.000 χιλιόμετρα πόσα είμαστε. Δεν είναι δυνατόν να μπορέσουν να υπάρξουν. Κατά συνέπεια, συμφωνώ ότι δεν πρέπει να μιλάμε για λάθρο μετανάστες, αλλά για παράνομους. Και το πρόβλημα δεν είναι αυτοί οι δυστυχείς, τα πουλιά της δυστυχίας που αναζητούν μια καλύτερη μοίρα στον ήλιο της γης. Έχουν κάθε δίκαιο να τη διεκδικούν. Το πρόβλημα είναι οι δουλέμποροι. Και ποιοι τους στέλνουν τώρα εδώ, στο θέμα και γιατί τους των μεταναστών εδώ. Και επικεντρωθήκαμε εκεί πέρα. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας είναι λοιπόν οι μετανάστες και το κυνηγητό που γίνεται ή δεν γίνεται από αυτές τις οργανώσεις. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι απαράδεκτο, είναι απορριπταίο, είναι κατακριτέο, είναι εγκληματικό, είναι απάνθρωπο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και μία εγκληματικότητα. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Η οποία από προέρχεται από τη δυστυχία των παράνομων μεταναστών, μάλιστα, οι οποίοι δεν βρίσκουν δουλειά, οι οποίοι είναι υποκείμενα εκμετάλλευσης των δουλεμπόρων, οι οποίοι συνεργάζονται με επίορκους δημόσιους λειτουργούς, αστυνομικούς, όχι όλους, γιατί η αστυνομία έχει και το καλό της και το κακό της κομμάτι, και βέβαια από διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίοι εισπράττουν τον οβολό τους από τον Τζορτζ Σόρος, από διάφορους μηχανισμούς και κάνουν τη δουλειά τους και πλασάρουν ένα σύστημα εδώ πέρα. Μάλιστα. Ότι θα πρέπει να οδηγηθούμε εκεί που οδηγούμαστε. Ελάτε μια βόλτα στην Ομόνοια για να σας δείξω, κύριε Μουσιώνη. Σε ό,τι αφορά τη Μακρόνης, επειδή είπα προηγουμένως κάποια πράγματα. Μην μιλάτε μεταξύ, παρακαλώ πολύ. Που ίσως παρεξηγήθηκαν. Θα ήθελα να πω εγώ ότι τιμώ όλους όσους υποφέρουν για τις ιδέες τους. Έχω και συγκεκριμένη περίπτωση, έναν αγαπημένο μου θείο, ο οποίος δεν ζει σήμερα και ο οποίος δεν ήταν κομμουνιστής καν. Και επειδή στο περίφημο τότε δημοψήφισμα του 1946, σαν στρατιώτης, δεν ψήφισε υπέρ του βασιλέως, πέρασε 8 χρόνια στη Μακρόνησο, γιατί είχε τη λεβεντιά ο άνθρωπος να μην υπογράψει δήλωση μετανία. Τιμώ λοιπόν όλους όσους αγωνίζονται για τις ιδέες τους, και εγώ θα έχω το θάρρος να πω ότι τιμώ ακόμη και το Λάμπρο Φούντα. Μάλιστα. Δεν έχει σημασία. Αυτή ήταν η επιλογή του, λάθος τακτική. Εγώ άλλο έχω. Αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτός ο άνθρωπος δεν πήγαινε να οικονομήσει. Όταν πέθανε με τον πιστόλι στο χέρι. Να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό το πράγμα. Μην του στήσουμε και μνημείο όμως. Εγώ δεν θα του στήσω μνημείο. Οι ομοειδεάτες του όμως, εγώ αν ήμουν ομοειδεάτης του, θα του έκτιζα μνημείο, ναι. Λοιπόν, πάμε. Γιατί, αφήστε να. Κύριε Βέλιο, αφήστε να ολοκληρώσουμε. Τώρα θα μπούμε σε ένα θέμα τεράστιο. Λοιπόν, επί της ουσίας τώρα. Αλλά έχουμε συνηθίσει όμως να βλέπουμε τα πράγματα υποκριτικά. Κάποιος άνθρωπος ο οποίος πέθανε για τις ιδέες του με λάθος τρόπο τον Αντάλ. Πίστευε σε κάτι τέτοιο. Δεν το έκανε για να οικονομήσει. Αφήστε το Φούντα το καημένο λοιπόν, τώρα πήγε εκεί πέρα. Η Χρυσή Αυγή ναι. Πολεμάει για τον εθνικισμό. Πολεμάει να ελευθερώσει την Ελλάδα όχι μόνο από τη σκλαβιά των λαθρομεταναστών, αλλά και από τα πολιτικά λαμόγια, από τη δημόσια διαφθορά που υπάρχει και θα δώσει την πρώτη μάχη με στο Δήμο Αθηναίων συμμετέχοντας σε εκλογές. Συμμετέχοντας σε εκλογές. Λάβαμε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Ναι. Οι οποίες ήταν οι ευρωεκλογές και οι βουλευτικές. Θα λάβουμε μέρα στο Δήμο Αθηναίων, με εμένα επικεφαλής υποψήφιο δήμαρχο, με σύνδημα Χρυσή Αυγή για την Αθήνα, αυτό θα είναι, ναι. Και θα προσπαθήσουμε, ελευθερώνοντας την Αθήνα, να ελευθερώσουμε και την Ελλάδα. Κυρία σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Κύριε Χαρδαβέλη, εγώ να ευχηθώ να μην περάσουν 100 χρόνια όπως πέρασε στο πρώτο θέμα που θίξατε, για να βρει η Μακρόνησος και το κάθε ιστορικό μνημείο τη θέση που του αρμόζει. Όσο όμως θα υπάρχει έλλειμμα παιδείας και έλλειμμα ιστορίας, δυστυχώς θα διαπιστώνουμε ότι τα αυγά του φιδιού θα βγαίνουν συνεχώς. Μας, εγώ πιστεύω ότι τα δύο θέματα θα έχουν μια συνάφεια. Ακριβώς. Κύριε Αξελέ. Εγώ θα θέλω να πω πολύ επιγραμματικά ότι καιρός είναι να αντιμετωπίσουμε τα θέματα των μεταναστών με όρους αλληλεγγύης και όχι με όρους καταδίωξης και εξόντωσης από τους νοσταλγούς του ναζισμού. Θέλω να πω για τη Μακρόνησο ότι οφείλουμε τη μνήμη να τη διατηρήσουμε για τους ανθρώπους αυτούς που βασανίστηκαν και πέθαναν για τα πιστεύω τους και διαλύθηκαν και οι ζωές τους. Και τη σημερινή μέρα θέλω να πω ότι εγώ τουλάχιστον οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βασανίστηκαν για να γίνω εγώ καλύτερος. Φαντάζομαι και πολλοί άλλοι. Μάλιστα. Γιατί ήμασταν μικροί,
ειδικά στις γυναίκες που σκορπίστηκαν οι ζωές τους, οι γυναίκες σαν την Κίτη, τη Μέρη που δεν ζει πια, την Νατάσα και κάποιες άλλες αυτές, λέω, γιατί αυτές σημάδεψαν τα παιδικά μου χρόνια και μεγάλωσα και έγινε ένας πολύ καλύτερος άνθρωπος, ή τουλάχιστον έτσι πιστεύω. Να ζητήσω από μια παράκληση, κύριε Χαρταβέλη. Τι θα ζητήσει? Αυτό το θέμα, μια παράκληση. Παρακαλώ. Αυτό το θέμα της μακρονήσου, ναι, μην το αφήσεις. Σας παρακαλώ, συνεχίσετε το μέχρι να βρουν δικαίωση. Ναι, θα αφήσω. Είναι από τα θέματα που και εμένα με συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μας αυτό το βράδυ, εσάς και εσάς. Εμείς και εμείς. Εσάς που μας παρακολουθήσατε και θα πούμε την ερχόμενη Τρίτη και πάλι. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα να έχουμε. Γεια σας.